Καλησπέρα σας, κυρία Κουρή. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να μας πείτε πώς ακριβώς δουλεύουν και λειτουργούν αυτά τα κέντρα και επίσης πώς ελέγχονται οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας και από άλλες ειδικότητες για να βοηθούν αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, δυστυχώς ο χώρος της ιδιωτικής ειδικής αγωγής που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω και της ανεπάρκειας των κρατικών δομών, λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Λειτουργεί ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια ή κάποιος ουσιαστικός έλεγχος. Δεν πιστοποιεί κανείς, καμιά κρατική αρχή, μας λέτε κυρία Κουρή, ότι ένα τέτοιο κέντρο που λειτουργεί για να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά τα οποία έχουν κάποια ειδικά ζητήματα, δεν πιστοποιεί κανείς και δεν ελέγχει πώς λειτουργεί αυτό το κέντρο, ποιοι άνθρωποι είναι εκεί για να βοηθήσουν τα παιδιά. Αρκεί να υπάρχουν οι ειδικοί θεραπευτές που υπογράφουν και σφραγίζουν τα πιστοποιητικά ότι όντως έχει γίνει η θεραπεία και τις αποδείξεις βέβαια που προσκομίζουν οι γονείς στον ΕΟΠΗ για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Ναι. Εάν λοιπόν κάποιος ιδιώτης, οποιοσδήποτε ιδιώτης, προσλάβει 3, 4, 5 ειδικούς που μπορούν να του παρέχουν αυτές τις σφραγίδες, μπορεί να ανοίξει έναν οποιοδήποτε χώρο και να τον λειτουργήσει. Έχουν έρθει, όπως καταλαβαίνετε, σαν σωματείο εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους. Έχουμε άπειρες καταγγελίες για το πώς λειτουργούν αυτοί οι χώροι, σε ακατάλληλους χώρους. Καταγγελίες από γονείς, καταγγελίες, κυρία Κουρή, από τους ίδιους τους εργαζόμενους που βιώνουν αυτές τις συνθήκες τις απαράδεκτες. Ναι. Καταγγελίες και από γονείς. Πολλές φορές υπάρχει ανεπάρκεια χώρων, ανεπάρκεια υλικών, ανεπάρκεια προσωπικού. Πού φτάνουν, ωραία, φτάνουν σε εσάς αυτές οι καταγγελίες. Εσείς από εκεί και πέρα είστε ένα σωματείο, βεβαίως. Από την άλλη, τι γίνεται, πάνε κάπου αλλού αυτές οι καταγγελίες, ή απλώς είναι μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζει αυτό που γίνεται και σταματάει εκεί? Κοιτάξτε, εμείς τις προωθούμε αυτές τις καταγγελίες και σταθεροί αποδέκτες μας είναι και η περιφέρεια στην οποία ανήκει κάθε φορά το εκάστοτε κέντρο. Και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Υγείας. Είναι οι σταθεροί αποδέκτες των καταγγελιών. Έχετε δει παρεμβάσεις να γίνονται? Και ήθελα να σας ρωτήσω για το συγκεκριμένο κέντρο. Είχαν φτάσει σε εσάς, γιατί αυτή η ιστορία έγινε πριν από 2 χρόνια. Προφανώς μπορεί να μην ήταν και η πρώτη φορά. Είχαν φτάσει καταγγελίες ότι αυτό το κέντρο ή οι συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων σε αυτό το κέντρο είναι παραβατικές, είναι απαράδεκτες, είναι ανήθικες? Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο κέντρο εμείς είχαμε κάνει καταγγελία το καλοκαίρι κιόλα, τον Ιούλιο του 2021, γιατί λειτουργούσε μία κατασκήνωση καλοκαιρινή, ναι, για ανθρώπους με αυτισμό και νοητική αναπηρία, χωρίς να πληρεί καμία προϋπόθεση αυτός ο καταστηνωτικός χώρος. Σας χάσαμε, κυρία Κουρή. Δεν ξέρω εάν μπορεί να αποκατασταθεί η επικοινωνία, τουλάχιστον η τηλεφωνική, για να σας ακούσουμε. Ναι, ναι, με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούμε, ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι είχαμε κάνει το καλοκαίρι και όλα, τον Ιούλιο, καταγγελία και όλα καταγγελία για το συγκεκριμένο χώρο, γιατί λειτουργούσε καλοκαιρινή κατασκήνωση χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ήταν ένας απολύτως ακατάλληλος χώρος, δεν υπήρχε καμία αδειοδότηση. Και τι έγινε, κυρία Κουρή? Ήταν ανεπαρκές, το προσωπικό ήταν ανεπαρκές, ορίστε. Τι έγινε μετά την καταγγελία αυτή? Δεν έγινε απολύτως τίποτα και πραγματικά μας θυμώνει το γεγονός, μας θυμώνει πάρα πολύ και το γεγονός αυτό καθε αυτό που συνέβη τώρα, δηλαδή με τον άνθρωπο αυτό που πραγματικά ήταν ένα απευθές γεγονός και καταδικαστέο να κακοποιεί έναν άνθρωπο με αναπηρία, ένα παιδί με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες, αλλά πραγματικά μας προκαλεί πάρα πολύ θυμό το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες, ναι, και είχαν βγει όλα αυτά, είχαμε φτάσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα, έγινε επίσκεψη από τα μέλη του σωματείου μας στο χώρο αυτό, ναι, το καλοκαίρι, ναι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτή η καταγγελία ή τουλάχιστον σε εμάς δεν έχει έρθει σε γνώση μας, που ήμασταν και οι άνθρωποι που καταγγείλαμε, ότι έχει γίνει κάποια ενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Τελειώνουν τα λόγια εδώ και αρχίζει μόνο ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος διευρύνεται όχι μόνο από αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, αλλά από όλο αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Κουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς, είναι έτσι ακριβώς, και μια τελευταία κουβέντα να σας πω, ότι πραγματικά αυτή η χώρα είναι ελαίο επιχειρηματικού κέρδους. Έχει φτάσει η ειδική αγωγή, που είναι μια πραγματικά
πραγματικά ζωτική ανάγκη για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, για τα παιδιά που έχουν δυσκολίες, να γίνεται αντικείμενο κερδοφορίας, ενώ θα έπρεπε να είναι δημόσια δωρεάν για όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και επαρκής και με επιστημονικά κριτήρια. Κυρία Κουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω τα είπατε όλα.